Μια τελευταία άσχετη ερώτηση. Τι πιστεύετε για την τροπολογία σε σχέση με την χορήγηση άδεια παραμονή και εργασία. Να ρωτήσουμε το chatbot. Όχι, να ρωτήσω εσά. <laughs> λοιπόν. Ξέρω ότι θα ήταν πολύ ωραία η υπεκφυγή. Κοιτάξτε, είναι... νομίζω ότι δεν έχει καθοριστεί και δεν έχει διαλευκανθεί ακριβώ ποιου αφορά αυτή η τροπολογία. Είναι ξεκάθαρο όσο ακούω... το διάβασα. Όσο ακούω ε, τις, ε, 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 την τεκμηρίωση που έχει φέρει ο αρμόδιο υπουργό. Έχω την αίσθηση ότι αυτή αφορά ε, ανθρώπου που ήδη εργάζονται στην Ήπεθρο. Εργα... Όχι μόνο, εργάζονται, και σε μπορεί. Εργάζονται σε δουλειέ στι οποίε ενδεχομένω Έλληνε, όχι ενδεχομένω, σίγουρα Έλληνε έχουν αρνηθεί να όχι, πάνε. Όχι, βγάλαμε στην αρχή τη εκπομπή και τον αρμόδιο υπουργό και άλλου ανθρώπου που ότι οι Έλληνε αυτέ τι δεν τι κάνουν. Από ό,τι φαίνεται, ναι οι οποίοι σήμερα δουλεύουν παράνομα. Δεν έχουμε στοιχεία για το ποιοι είναι, πού βρίσκονται. και ε, δεν παίρνουμε και εις φορές. Έτσι, και δεν παίρνουμε και δεν εισπράττουμε και εις φορές. Άρα θα ψηφίσετε. Άρα, ε, λοιπόν, άρα λοιπόν, υπάρχει ε, μια άπαξ ρύθμιση, η οποία δεν αλλάζει την πολιτική της 7 ετούς παραμονής, ώστε να μπορείς να κάνεις χαρτιά για την, για την, άδειά σου. Αυτή η πολιτική δεν πρέπει να αλλάξει, ούτε πρέπει να στραλεί το μήνυμα ότι όποιο έρχεται παράνομα. Παλή είναι άπαξ. Είναι άπαξ και αφορά Συγκεκριμένου 28.000 ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν ήδη ε, στην ελληνική οικονομία. Θα παιδερό. ψηφίζατε χωρί την κομματική πειθαρχία ή θα ψηφίσετε λόγω τη κομματική πειθαρχία. Κοιτάξτε, το, τα επιχειρήματα είναι λογικά. Ε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα που στέλνει η χώρα. Το μήνυμα που στέλνει η χώρα διεθνώ πρέπει να είναι ότι δεν είμαστε ξεφραγό Και το, το μήνυμα που πρέπει να στέλνουμε διεθνώ είναι ότι δεν πρέπει να είναι ότι όποιο έρχεται θα νομιμοποιείται. Στο διατάφτα... Δεν είναι έτσι. Θα ψηφίσω, κύριε Ζαχαρέ. Θα την ψηφίσω, Λό τροπολογία. Λόγω ή γενικά. Λόγω τη ε, επικοινωνία που είχαμε πάρα πολλού βουλευτέ εκτό αστικών κέντρων. Εκτό αστικών κέντρων. Στη Μεσσηνία, στη Θεσσαλία. Ε, σε, σε, πάρα πολλά νησιά. Οι οποίοι μα λένε ότι έχουμε ανάγκη αυτού του ανθρώπου. Οι οποίοι έχουν ήδη δουλειά και πρέπει ε, να ξέρουμε ποιοι είναι και να δουλεύουν νόμιμα. Αλλά προ Θεού δεν πρέπει να αλλάξει η πολιτική στο μεταναστευτικό. Άρα σα Ψήσαν οι βουλευτέ τη επαρχία και οι αρμόδιοι υπουργοί. Δεν είναι λόγω κομματική πειθαρχία, είναι ξεκάθαρο. Νομίζω απάντησα.